Λοιπόν, για να δούμε εδώ και τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Κουμουσάκο έχουμε κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κυρία Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Μαργαρίτη από το Δημοκρατική Αριστερά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, κύριο Κουμουτσάκο. Εσείς θα τα ζείτε και καλύτερα εκεί στην Ευρώπη. Με την πίεση, αυτή την τρομερή, τη δραματική πίεση που ασκείται πια. Μία διάσταση, ναι. Από την Τρόικα. Όταν βλέπουμε και φτάνουν τώρα να βλέπουν και τις ταυτότητές μας. Γιατί εκεί φτάσαμε. Όταν έχουμε φτάσει σε 80 άτομα για να και μπλοκάρουν τη δόση για 80 άτομα και λέγοντας ότι αν αυτό δεν είναι μέσα στα προαπαιτούμενα, δεν θα προχωρήσουμε. Έχουμε φτάσει σε την απόλυτη αναξιοπιστία της κυβέρνησης. Κύριε Οικονόμου, δεν έχει να κάνει με αυτό. Με το θέμα της αξιοπιστίας ή της αναξιοπιστίας. Έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αισθάνονται ότι το εργαλείο της διαπραγματευτικής πίεσης εξαντλείται. Με ποια έννοια? Ότι κάποια στιγμή τελειώνουν οι δόσεις. Ναι. Επομένως, στο τελευταίο στάδιο μετά αισθάνονται ότι δεν θα έχουν εργαλείο άλλο για να ενθαρρύνουν ή να πιέσουν για μεταρρυθμίσεις διοικητικές κτλ. Όσα αυτά στη χώρα για διάφορους λόγους καθυστερούν, αισθάνονται ότι επειδή εξαντλείται η δυνατότητα να πιέσουν, αυξάνουν την πίεση. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με την αξιοπιστία ή μη της κυβέρνησης. Εγώ πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι να μπορούμε να είμαστε αξιόπιστα παρόντες στο τραπέζι της μεγάλης συζήτησης που θα γίνει μετά τις γερμανικές εκλογές. Και όταν λέω μεγάλη συζήτηση, όχι σε σχέση με την Ελλάδα. Ναι. Η ευρωπαϊκή μεγάλη συζήτηση θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές και σε εκείνη τη συζήτηση μετά τις γερμανικές εκλογές. Και σε εκείνη τη συζήτηση πρέπει η Ελλάδα να μπορεί να σταθεί. Ναι. Τι εννοώ? Ότι η πίεση προς τη Γερμανία θα έρθει κυρίως από τους άλλους εταίρους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό που θα προβληθεί, και αυτή είναι η αίσθησή μου και νομίζω ότι το λέω με τα λόγου γνώσης, αυτό που θα προβληθεί προς τη γερμανική πλευρά είναι ότι υπήρξε υπομονή και ανοχή ακριβώς γιατί σεβάστηκαν την προεκλογική περίοδο της Γερμανίδας Καγκελάριου. Αλλά μετά την εκλογή και μετά την, όπως φαίνεται, μετά τις εκλογές και μετά όπως φαίνεται την επικράτησή της, θα τεθεί θέμα του πού πάει η Ευρώπη, πού πάει η ευρωπαϊκή οικονομία, διότι η ύφεση και η ανεργία πλήττει και την γερμανική οικονομία πλέον. Επομένως, θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει. Mm-hmm. Και σε αυτή τη συζήτηση θα είναι παρούσες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την κουβέντα, που ένα κομμάτι μας αφορά πάρα πολύ, πρέπει να μπορούμε να είμαστε παρόντες. Επομένως, και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Με τρόπο βέβαια σωστό. Mm-hmm. Αλλά υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις. Ας πούμε η κινητικότητα. Έπρεπε να είχαν προχωρήσει μέχρι τον Ιούλιο πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για πολύ καιρό δεν έγινε. Δεν δείχνω κάποιον. Έτσι. Αλλά δεν προχώρησε τίποτα. Επομένως, με χρονικά περιθώρια ασφυκτικά γίνονται και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Το θέμα είναι θα το αντέξει η κυβέρνηση, κύριε Κουμουτσάκο. Το Σεπτέμβριο έχει μπροστά της το δεύτερο κύμα που είναι χειρότερο από το πρώτο. Η κυβέρνηση θα αντέξει γιατί είναι η μόνη λύση για τη χώρα. Να μην προσθέσουμε. Γιατί εμφανίζει κανένα σχέδιο που το βλέπουμε και στα μεγάλα προβλήματα. Πώς το λέτε αυτό, την στα μεγάλα προβλήματα να μην προσθεθεί, θα ήταν ολέθρο να προσθεθεί οποιοδήποτε ψήγμα πολιτικής αβεβαιότητας, ρευστότητας και αστάθειας. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε οποιαδήποτε μεταβολή. Δεν μπορεί να υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποδεικτικό. Έχουμε μια φοβερή σταθερότητα. Είστε απόλυτη αβεβαιότητα, κύριε Αφού. Οποιαδήποτε ασάφεια, βεβαίως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αβεβαιότητα όσο δεν μπορεί να καταλήξει σε ακριβείς και σαφείς θέσεις και σαφείς προτάσεις διεξόδου από την κρίση. Ναι, αλλά γίνεται ελκυστική, όπως ακούτε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας στις παρούσες συνθήκες και λέει ότι εμείς θα αποκαταστήσουν τους ανθρώπους αυτούς που απολύεται εσείς. Αυτό απολυμμένος το ακούει με πολύ μεγάλη πίστη. Έχετε δίκιο ως προς αυτό. Όχι, αλλά είναι και αυτό. Το λέω με βάση αυτό που συζητάμε τώρα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να πείσει νουνεχείς πολίτες, ακόμα και αυτούς που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, και είναι πάρα πολλοί που ταλαιπωρούνται, ότι η επιστροφή σε ένα παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να ξαναζωντανέψει, μπορεί να είναι λύση. Ναι, αλλά όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει και αγχώνεται μήπως μείνει χωρίς δουλειά, αυτό θα κοιτάξει δυστυχώς, κύριε Κουμουτσάκο, και όχι ένα ιδεατό ελληνικό κράτος. Δεν μιλάω για ένα ιδεατό κράτος. Ένα κράτος που το θέλουμε. Μιλάω όλοι. Για την ανάγκη να περάσουμε, με την ανάγκη να περάσουμε απέναντι. Κράτος. Με την ανάγκη να περάσουμε απέναντι. Δεν μίλησα για ιδεατό κράτος. Έχουμε πολλή δουλειά για να γίνει το ιδεατό κράτος. Και το ιδεατό κράτος θα μπορέσει να γίνει. Μήπως το ιδιάται η δεξιά και το Πασόκ. Αυτό το ιδεατό κράτος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ένας πολιτικός λόγος που χαρακτηρίζεται από αυτούς τους όρους και το ύφος δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα πουθενά. Το δεξιά τον πείραξε.
Τα δεξιά, τα Πασόκ, τα αυτά, όλα ακούστε. Και το Πασόκ, λοιπόν, για να λέμε τον η χώρα θα κάνει μια προσπάθεια που θα έχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης, είτε στην κοινωνία, είτε στην πολιτική ζωή της, είτε θα μπορέσει να το κάνει. Εάν δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό και απλώς σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρεται μόνο στη μεγάλη δυσκολία του κόσμου, δεν θα είσαστε αξιόπιστοι. Να πάμε στην κυρία Φωτίου για να το τρέξουμε λίγο, κύριε Κουμουτσάκο. Εγώ σταματώ. Για να δούμε πραγματικά, κύριε Φωτίου, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακούμε, εντάξει, λέει, θα σας ξαναπροσλάβουμε. Αυτό είναι όντως μια ορολογία, όπως λέει και ο κύριος Κουμουτσάκος, στο παρελθόν. Δεν το ακούγαμε παλιά, πολλά χρόνια αυτό. Εγώ σας λέω ότι είναι ελκυστικό τώρα. Να. Το ακούν οι άνθρωποι που είναι σε απελπισία με τρόπο γοητευτικό. Σου λέει, έρχεται ένας χώρος που μπορεί να μας προστατέψει, μπορεί να μας προσφέρει κάτι άλλο. Όμως αυτό είναι η λύση. Καταρχήν, κύριε Οικονόμου, να συμφωνήσουμε στην αξιοπιστία ή μια αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σε όλες τις προβλέψεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξέρουμε αν είναι αξιόπιστος ή όχι, θα το δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις και για το success story και για το αν πηγαίνουμε καλύτερα και αν έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας, αν εμφανίζονται. Δεν χρειάζεται. Ναι. Ωραία. Είτε μας το πείτε εσείς, είτε μας το πείτε, το ξέρουμε. Όχι, όχι, κύριε Οικονόμου. Γιατί εδώ και 4 μήνες εμφανίζεται ότι όλα πάνε καλά. Και όχι μόνο όλα πάνε καλά. Με συγχωρείτε. Έχουμε πλεόνασμα, λέει η κυβέρνηση. Πρωτογενές πλεόνασμα. Ψεύδος. Ξέρουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 12 έχουμε υστέρηση, έχουμε αυξήσει το χρέος κατά 24,5%. Σωστά. Λοιπόν, πώς συζητάμε, έχουμε υστέρηση των εισόδων κατά 1,5 δις το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή, αυτά τα περιπλεονάσματα. Αυτά έχουν δοθεί στη δημοσιογραφία. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί ό,τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό έχει αποδειχθεί στον ελληνικό λαό. Έχει. Δεύτερο στοιχείο. Σε ένα διαπιστωτικό κόμμα. Είναι πώς θα αντιμετωπίσει, βέβαια. Όχι να το διαπιστώσει. Είστε ένα διαπιστωτικό κόμμα. Κυρία Μπουζούκο, ένας-ένας, αγαπητοί συνάδελφοι. Είστε ένα διαπιστωτικό κόμμα. Ενέργειες. Για να δούμε πρώτον. Εμείς δεν πέσαμε έξω σε καμία μας εκτίμηση. Και σε αυτό πρέπει ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί. Δεν είπαμε ψέματα, δεν πέσαμε σε καμία εκτίμηση έξω. Δεν έχουμε παρελθόν διαφθοράς. Διότι το να συζητάμε ότι θα φτιάξει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, το αδιάφθορο κράτος, το οποίο αυτοί διεύθυραν, αυτό ποιος το πιστεύει πια μετά από τις εξελίξεις. Να συζητάμε ότι πάμε για διαρθρωτικές αλλαγές του κράτους, όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαρθρωτική αλλαγή του κράτους και αυτό είναι ψευδές. Να συζητάμε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση, ότι θα υπάρξουν καλά κριτήρια, ότι διαθεσιμότητα δεν σημαίνει απόλυση, όλα αυτά είναι πια κατέρευσαν όλοι αυτοί οι. Το χειρότερο όμως, κύριε Οικονόμου, είναι ότι καταραίει. Έχει χειρότερο από αυτό. Έχει ένα χειρότερο. Όταν ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, όλο το πολιτικό προσωπικό της Ευρώπης έρχονται και λένε, ο κύριος Σαμαράς. Η κυρία Μέρκελ θα βρείτε μπροστά σας, κυρία Φωτή, προσέξτε τι λέτε. Διότι αν αύριο βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, η κυρία Μέρκελ δεν θα φύγει από εκεί, φοβούμενη τον κύριο Τσίπρα. Εκεί θα είναι. Οπότε αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Κουμουτσάκος μόλις είπε ότι όλες οι δυνάμεις της Ευρώπης θα συσπηρωθούν εναντίον της κυρίας Μέρκελ. Εννοώντας ότι η τύχη των λαών είναι αποκλειστικά στο τι θα κάνει η κυρία Μέρκελ. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μεγάλο ευρωσκεπτικισμό, εγώ ήμουν στις Βρυξέλλες και ο κύριος. Μισό λεπτό, μιλέτε τώρα. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει, πορεία προς το Βερολίνο. Το πρόβλημά μου, κύριε Κουμουτσάκο, είναι ότι αυτό ακριβώς που στείνατε όλο αυτόν τον καιρό, τι αξιόπιστος είναι ο κύριος Σαμαράς από τους εταίρους μας. Πόσο για πρώτη φορά οι εταίροι μας τον αναγνωρίζουν σαν ένα ισότιμο άνθρωπο αξιόπιστο, καταραίει με αυτό το γελίο των 80 ελλημάτων ανθρώπων στις 2.500 απολύσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να πατσαβουριάζεις τον εταίρο τον οποίο τον έχεις όλο αυτόν τον καιρό με επισκέψεις με το ένα με το άλλο, να τον πατσαβουριάζεις με αυτόν τον τρόπο, αρχηγό κράτους. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Εμένα ακόμη και αυτό με θίγει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε σχέδιο εμείς? Έχει σχέδιο η Νέα Δημοκρατία?
Γιατί είναι κρίση. Τώρα για σας μιλάμε, δεν έχει κανένα σχέδιο. Έχουμε σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και, και παραγωγικής. Δεν μπορεί να μην το έχετε διαβάσει, κύριε Οικονόμου. Εγώ σας ξέρω ότι είσαστε διαβαστερός. Το παρακολουθώ το σχέδιο σας. Λοιπόν, σας δεν μπορεί να μην το έχετε διαβάσει. Για τη δημόσια διοίκηση, τι ακριβώς γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό. Έχουμε σχέδιο ακριβώς και να διαβάσετε το κεφάλαιο που αφορά τη δημόσια διοίκηση. Δεν μου λέτε θα διαβάσω, αφού το έχετε διαβάσει. Εμείς λοιπόν σας λέμε. Αφού το ξέρετε, γιατί δεν μου απαντάτε. Θα σας πω. Πώς θα γίνει η δημόσια διοίκηση, θα τη μεγαλώσετε, θα τη μικρύνετε. Το μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, άμα βλέπετε όμως. Βλέπετε όμως τι συμβαίνει. Λάτε, όταν αρχίζω να λέω το συγκεκριμένο, λέτε δεν έχουμε χρόνο για αυτό το συγκεκριμένο. Να μιλήσω κι εγώ. Να μιλήσετε, κύριε Μαργαρίτη, όσο θέλετε. Όχι όσο θέλω, όσο πρέπει. Όσο, όσο θα συνεχίζονται αυτές τις πολιτικές. Αυτό είναι κέριο το ερώτημα, κύριε Φωτίνη. Δεν με αφήνετε να απαντήσω. Είναι σημαντικό να μας πείτε τι δημόσια διοίκηση θέλετε εσείς. Θα ξαναπροσλάβετε, είπατε, αυτούς που θα απολύσει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε λοιπόν μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι εξορθολογισμένη στη βάση των αναγκών κάθε Υπουργείου. Άρα θα πάτε και εσείς σε απολύσεις λοιπόν. Περιμένετε, κύριε Οικονόμου, εμείς εκτιμάμε ότι οι άνθρωποι δεν μας φτάνουν. Όχι ότι μας περισσεύουν. Α, θα προσλάβετε κι άλλους. Ένα. Βεβαίως έχουμε πει ότι θα προσλάβουμε. Να μεγαλώσετε το δημόσιο. Ότι εμείς θεωρούμε ότι χωρίς μεγαλύτερο κράτος δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Μεγαλύτερο κράτος. Μεγαλύτερο δημόσιο τομέα, κύριε Οικονόμου. Προσλήψεις επομένως. Μεγαλύτερο δημόσιο τομέα. Το έχουμε πει 100 φορές. Εσείς τι λέτε, ότι τα νοσοκομεία θα εξυπηρετηθούν από τους απολυμένους διδακτορούχους στον ΕΠΑΛ. Κυρία Φωτίου, τι ακριβώς λέτε, δεν χρειάζονται προσλήψεις και πολλές μάλιστα. Εγώ τη λέω στον Υπουργό. Εσείς τι λέτε, θα βρεθούν τα χρήματα να πληρωθούν οι παραπάνω υπάλληλοι. Ακριβώς τώρα ήρθαμε στο επίδικο. Τρία σημεία. Πρώτον και κύριον, εμείς μετά από την επαναδιαπραγμάτευση που θα κάνουμε και η οποία θα γίνει με το λαό στο πλάι μας, γιατί δεν την κάνει κανένα κράτος μόνο του τη διαπραγμάτευση, καμία κυβέρνηση. Mm-hmm. Επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν έχει το λαό στο πλάι της, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. 21% παίρνει τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αυτά θα τα δείτε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Και θα τρίβετε τα μάτια σας όπως τα τρίψατε στις προηγούμενες εκλογές. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να καταλάβετε το Βερολίνο. Λοιπόν. Αυτά τώρα το να λέμε αστειότητες, γιατί πρωί-πρωί, ενώ θα μπορούμε να κάνουμε... Πώς θα διαπραγματευτείτε με την κυρία Μέλκερ και με την έχουμε Επιτροπή. Πείτε μου, εμείς δεν φοβόμαστε. Πώς θα κάνετε Μέλκερ ένα διάρθρωση του δημοσίου. Μεγαλώντας το κράτος, ήταν κύριε, ενδιαφέρουσα η είδηση την οποία συγκρατώ. Έχετε ευχαριστήσει πολύ την κυρία Οικονόμου, διότι βγήκε μια σπουδαία είδηση. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα μεγαλώσει το δημόσιο. Το θα δημόσιο γίνουν και άλλες προσλήψεις. Θα τον μεγαλώσουμε για τον απλούστατο λόγο. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά χρήσιμο. Είναι εντελώς χαμηλά σε όλη την ευρωπαϊκό χώρο. Δεύτερον, χωρίς ισχυρό δημόσιο τομέα, ανάπτυξη δεν γίνεται και το έχουν αποδείξει όλα τα μοντέλα. Θα επιχείρηση τα αφήστε οικονομικά να ανοίξει, κυρία Φωτίου. Θα δουλέψει καμιά επιχείρηση. Χωρίς θα φέρετε καμιά επένδυση στην Ελλάδα. Ή θα γίνουμε όλοι κρατικοί υπάλληλοι. Εσείς δεν μου λέτε, θα μας κάνετε κρατικούς υπάλληλους, δεν τελειώνουμε. Η ΔΕΗ το ότι θα ξεπουληθεί είναι ανάπτυξη. Πελατολόγιο μην μου θέτετε ερωτήματα. Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Και μου λέτε, εγώ σας απαντώ. Μου λέτε θα μεγαλώσετε το δημόσιο. Ωραία. Δικαίωμά σας μεγαλώστε. Απαντώ, κύριε λέω, Οικονόμου, καμιά εταιρεία θα δουλέψει στην Ελλάδα από αυτές που έχουν κλείσει. Αν με αφήσετε, θα σας απαντήσω ότι με τη μείωση του δημοσίου αυτή τη στιγμή συρρυκνώνονται και όλος ο ιδιωτικός τομέας. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι όλες οι επιχειρήσεις μικρομεσαίες κλείσανε και ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το 90%. Ξέρω αυτό, λέω πώς θα ξανανοίξουν. Αν δεν υπάρξει, μα αυτό σας εξηγώ, το μοντέλο το δικό μας της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξης δεν έχει καμία σχέση με αυτό εδώ το μοντέλο. Έχουμε ένα πολύ αναλυτικό πώς θα γίνει αυτό και μέσα από το δημόσιο έλεγχο των τραπεζών. Και μέσα από το ότι εμείς δεν πρόκειται... Να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου, μια τελευταία, μια τελευταία κουβέντα για τη Μέρκελ και για όλους αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβγαλε 80 δις κέρδος τα τρία τελευταία χρόνια από τα ομόλογα από την κρίση, από τα ομόλογα των χωρών του Νότου, της περιφέρειας, του τέστην. 9 δις έβγαλε κέρδος η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα από τη φτώχεια μας και από την κακομοιριά μας επειδή πληρώνουμε τα ελληνικά ομόλογα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πού θα βρούμε τα λεφτά, τα 9 δις που δεν θα τα πληρώσουμε ξανά. Το καταλαβαίνετε, κύριε Οικονόμου. Το ακούω αυτό που λέτε. Το ακούω. Αριθμητική είναι τα 9 δις. Κύριε Μαργαρίτη, θα παρακαλώ. Διασπονίζουν λιγότερα από ό,τι αγορές. Μισό τώρα αντιδρώ. Ναι, κύριε Μαργαρίτη. Δεν προλάβουμε. Σας παρακαλώ. Κλείσουμε. Ναι, κύριε Μαργαρίτη. Ακόμη δεν αρχίσαμε το πρώτο. Δεν έχει μιλήσει κανένα. Γιατί εσείς μια χαρά τα είπατε, κύριε Φωτίου. Ευχαριστώ πολύ. Να μου βάλετε και καλό βαθμό, κύριε Οικονόμου. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο.
Νομίζω ότι αυτή η κοκορομαχία ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αποτελέσματα. Δεν σας αρέσει, το φοβάσαι. Θα σας πω γιατί. Εχθές έβλεπα, κύριε Οικονόμου, το ΡΙΚ, το Κυπριακό κανάλι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι έγινε μια συνάντηση του Άντρου Κυπριανού, του γραμματέα του ΑΚΕΛ, με τον πρόεδρο του ΔΣΥ, τον Αβέροφ Νεοφύτου. Και συμφωνήσανε, παρόλο που είναι σε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ τους, ότι πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi για τη σωτηρία της Κύπρου. Μιλάγανε και οι δύο, μάλιστα, για την αποκατάσταση κάποιων κανόνων που αφορά το πολιτικό σύστημα της Κύπρου και την ανάγκη να μην μπουν σε διαιρέσεις. Αυτό λέω λοιπόν. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτή η κοκορομαχία δεν αποδίδει. Διότι δίπλα είναι Κύπροι, είναι Έλληνες. Αδελφοί μας. Και το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου συναντήθηκε με το μεγαλύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ, της αριστεράς της δεξιάς, για να βρουν κάποιους κανόνες. Τώρα το δεύτερο σχόλιο μου. Κοιτάξτε, εμείς και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής μας θητείας βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Και θέλω να σας το πω με πολύ απλά λόγια. Πέρσι ιτήθηκε η γραμμή της μονομερούς ακύρωσης του μνημονίου. Μια γραμμή η οποία θα οδηγούσε πιθανώς και στην επιστροφή στην δραχμή. Αυτή η γραμμή ιτήθηκε. Ο λαός δεν την επέλεξε. Φοβούμαι όμως ότι το τελευταίο διάστημα αρχίζει και, πώς να το πω, καταραίει και μια πολιτική που σε αυτή τη φάση προσπαθεί κυρίως να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία, θέλω να είμαι ειλικρινής, που είναι η πιστή εφαρμογή του μνημονίου. Αυτό που περίπου είπατε, ότι μετράει ο Μπομπ τρία κεφάλια. Αυτή η πολιτική, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα αποδώσει. Και κατά τη γνώμη μου και εκ των υστέρων, εγώ θα σας αυτό επιτρέψω να πω ότι θα είμαι και λίγο προκλητικός, ο κύριος Μανιτάκης δικαιώνεται. Δικαιώνεται σε δύο πράγματα. Και το ολοκληρώνω. Πώς δικαιώνεται? Πρώτο, θα σας πω αμέσως. Θα μπορούσε να το διαβάσει αλλιώς αυτό. Θα σας πω. Δύο πράγματα που δικαιώνεται. Δύο. Σε ένα λεπτό κλείνουμε, κύριε. Σε ένα λεπτό θα σας πω. Το πρώτο. Είχε πει ότι είναι ταπεινωτικό για την ελληνική κυβέρνηση να έρχεται να θέτει ως προαπαιτούμενο για τη δόση ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές που δεν έχουν σχέση με τα δημοσιονομικά και είναι ταπεινωτικό να μετράνε κεφάλια. Καλώς ή κακώς υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση και μια ελληνική κυριαρχία. Και το δεύτερο, είχε πει ότι ο ίδιος έχει συντονιστική αρμοδιότητα για το παραγόμενο αποτέλεσμα της κινητικότητας. Πράγμα που έρχεται τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: παιδιά, δεν μπορώ μόνος μου. Εδώ είναι όλοι υπουργοί. Αλλά το λέει τώρα. Όταν το έλεγε ο Μανιτάκης, ήταν με το δάχτυλο. Πώς το δαχτυλοδεικτούμενος. Τώρα που το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είναι στο σύστημα, αυτό επιτρέψτε να το πω. Και αρκετοί οι συνάδελφοί σας το αντιμετωπίζουν με επίκεια. Ναι. Τότε ο Μανιτάκης, επειδή ήταν η δημοκρατική αριστερά. Και επειδή, το μαύρο πρόβατο. Ακριβώς. Και επειδή. Εγώ είμαι ειλικρινής. Εμείς δεν θέλαμε οριζόντιες απολύσεις. Ναι. Ο Μανιτάκης δεν θα βάζει ποτέ υπογραφή σε οριζόντιες απολύσεις. Ούτε η κυβέρνηση θέλει, λέει. Το λέει. Δεν το γνωρίζω. Επιτρέψτε μου να πιστεύω και να φοβάμαι ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικοί, θα το πω λίγο σκληρά, που είναι κυνηγοί κεφαλών. Είναι άλλο η κινητικότητα, είναι άλλο η αντιμετώπιση της διαφθοράς, είναι άλλο η αντιμετώπιση της πατάλης στο δημόσιο και είναι άλλο, κλείνω την ΕΡΤ, παίρνω το μαχαίρι και ακριβώς, κόβω, ακριβώς. Ναι. Σε αυτά λοιπόν, επιτρέψτε μου, και αυτό είναι επιλογή του κύριε Οικονόμου, νομίζω ότι έστω και εκ των υστέρων ο κύριος Μανιτάκης δικαιώνεται. Μια κουβέντα θέλω να μας πείτε, κύριε Κουμουτσάκο. Ο κύριος Μαργαρίς δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει μεσαίος δρόμος. Γιατί δεν υπάρχει? Σας παρακαλώ, κυρία Φωτίου. Επειδή δεν είχαμε μεσαίο δρόμο, κυρία Φωτίου, μα το κυλίστηκε η Ελλάδα το 1944. Να πούμε μια κουβέντα, μεσαίο δρόμο, μα το κυλίστηκε. Τι εννοείτε, καθόλου. Δεν είχαμε μεσαίο δρόμο. Μια κουβέντα, όσο προλάβουμε. Ο κύριος Μαργαρίς, ότι σε περιόδους κρίσης μπορείς και τούτο να πεις και εκείνο να μην αφήνει. Τα έλεγε αριστερά το 1944. Αφήστε τα αυτά που σου λένε. Επειδή δεν υπήρχαν σοσιαλδημοκράτες στην Ελλάδα και κέντρο. Που λένε ότι η αριστερά είναι η Χρυσή Αυγή. Τι Χρυσή Αυγή, τι αριστερά. Σας παρακαλώ. Η θεωρία των δύο άνθρωπων. Δέστε τι κάνει το ΑΚΕΛ. Δέστε πώς υπεύθυνο το ΑΚΕΛ. Αφήστε να πούμε και ότι αυτή η κρίση γέννησε και ένα άλλο τέρας. Το οποίο το έχουμε μπροστά μας εδώ. Και φαίνεται ότι μεγαλώνει η επικίνδυνα, κύριε Κουμουτσάκο. Και δεν ξέρω με τι τρόπο θα αντιμετωπίσετε πια εσείς ως πολιτικό σύστημα. Αφήστε την κοινωνία. Η κοινωνία το αντιμετωπίζει με έναν τρόπο ως απόρρια των δικών σας πολιτικών τελικά. Γιατί αυτές οι δικές σας πολιτικές την έφεραν τη Χρυσή Αυγή. Δεν ήρθε από μόνη της. Με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα θα σας πω την άποψή μου. Χθες αυτό που έκανε η Χρυσή Αυγή δεν ήταν συσίτιο για Έλληνες. Μόνο για Έλληνες. Ήταν συσίτιο μόνο για τα σημερινά ή αυριανά της μέλη. Τι θέλω να πω. Ότι φέρεται σαν απολύτως συστημικό και παλαιοκομματικό κόμμα. Προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα μύθο εκτός συστήματος, ότι βρίσκεται εκτός συστήματος, αλλά οι χθεσινές της και πολλές άλλες ενέργειες αποδεικνύουν ότι λειτουργεί με μια παλαιοκομματική λογική και μάλιστα του χειρίστου. Πελατειακή, λέτε. Πελατειακή λογική του χειρίστου είδους. Διότι δημιουργεί και επιδιώκει μια πελατειακή σχέση άμεσης εξάρτησης του πολίτη, ευτελίζοντάς το με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Όχι με το κράτος, αλλά με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι μια λογική σκληρά συστημική, παλαιοκομματική, και αυτοί επιβεβαιώνονται ότι είναι ένα παλαιοκομματικό συστημικό κόμμα και με το εξής. Με την
συνεχή και επιμελημένη τακτική της να αποφεύγει σαν το διάλογο το Λιβάνι να παίρνει θέση σε συγκεκριμένα ζητήματα. Κύριε, τι θα κάνει με την ενεργεία, τι θα κάνει με την ενεργεία, τι θα κάνει με την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, ναι, τι θα κάνει με τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, τι θα κάνει με την Τουρκία. Δεν τους ακούμε για αυτά. Επομένως, η σιωπή, αλλά και οι πρακτικές που ακολουθεί είναι σχέσεις συστημικές, παλαιοκομματικές. Τελεία, κύριε Κουμουτσάκο. Και δεν ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ και τους τρεις.